στην πρόσκληση του Λυκείου των Ελληνίδων για τη σημερινή συνάντηση, την ενημερωτική συνάντηση, πάνω σε ένα καινούριο τμήμα που θέλουμε να λειτουργήσουμε ως Λύκειο Ελληνίδων και που έχει τον τίτλο «Εργαστήριο Παραδοσιακής Τέχνης». Πρέπει να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Σύλλογο Μοναστηριωτών και Μέριξ ΙΕΜΠΗΣ για την φιλοξενία, για την παραχώρηση του χώρου, ώστε να πραγματοποιήσουμε τις δράσεις μας, που εδώ μέσα σε αυτό το χώρο και το παιδικό παραμύθι υλοποιούμε, αλλά και αυτό το παραδοσιακό εργαστήρι, εδώ μέσα σε αυτό το χώρο, θα πραγματοποιείται. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Σωτήρη τον Βόζου, τον πρόεδρο του Συλλόγου και το Διοικητικό Συμβούλιο, και πραγματικά θα πρέπει να τονίσω ότι με τη συνεργασία των δύο συλλόγων, δηλαδή του Λυκείου των Ελληνίδων, αλλά και του Συλλόγου Μοναστηριωτών, πραγματικά πορευόμαστε πολύ σωστά. Στηριζόμαστε στο ισχύς εν διενώση. Ερχόμαστε λοιπόν στο θέμα μας. Σας καλέσαμε εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω την πρότασή μας να δημιουργηθεί το τμήμα Εργαστήριο Παραδοσιακής Τέχνης, το οποίο εργαστήριο θα παράγει αντικείμενα, προϊόντα, σουβενίρ, τα οποία θα προβάλλουν, θα διαφημίζουν τον τόπο μας. Είναι κάτι που λείπει. Δεν υπάρχει. Πέρα λοιπόν από τα πολύ ωραία γλυκά κουταλιού που κάνουμε και είναι ονομαστά, πέρα από τα φασόλια και όλα τα άλλα αυτά τα προϊόντα που παράγουν φασόλια και κάποια αρωματικά ενδεχομένως και κάτι άλλα πιπέρια κλπ, δεν έχουμε κάτι που μπορεί να πάρει ο επισκέπτης, ο απόδημος Έλληνας, και να φύγει στον τόπο του και να έχει να θυμάται από τη Φλόριδα. Υπάρχει ένα κενό. Εμείς λοιπόν, ως Λύκειο Ελληνίδων, αυτό το κενό θέλουμε να το καλύψουμε. Και θέλουμε να συνδυάσουμε την παράδοση με την τέχνη. Σας έχω ετοιμάσει λοιπόν εδώ ένα PowerPoint για να δώσουμε να καταλάβετε τι ακριβώς θέλουμε και ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό από διάφορα μικροαντικείμενα που αγοράζουμε όλοι μας κάνοντας ταξίδια εντός και εκτός Ελλάδας, για να δείτε περίπου τι θέλουμε. Δηλαδή πώς θα συνδυάσουμε τη ζωγραφική, δηλαδή την τέχνη, που μπορεί να είναι και γλυπτική, μπορεί να είναι και ντεκουπάς, μπορεί να είναι και πλεκτό, μπορεί να είναι οτιδήποτε έχει σχέση με την παράδοση. Οτιδήποτε μπορείτε να κάνετε όλες εσείς και όλες οι και άλλες κυρίες που ενδεχομένως μπορούν να έχουν μια καλλιτεχνική προδιάθεση και μπορούν να πιάσουν τα χέρια τους και να παράξουν. Αυτό που θέλω επίσης να τονίσω είναι ότι αυτό που θα κάνουμε δεν θα το κάνουμε σε εθελοντική βάση καθαρά. Θα είναι με ένα κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Δηλαδή, στο όνομα του Λυκείου των Ελληνίδων θα δημιουργείται, το Λύκειο των Ελληνίδων θα προωθεί τα προϊόντα και φυσικά, μετά από την κοστολόγηση που θα κάνουμε, θα παίρνετε τα χρήματα. Δηλαδή, εσείς θα απολαμβάνετε το τίμημα, διότι εσείς θα το παράγετε έτσι κι αλλιώς. Άρα θα λειτουργήσουμε και ως ένα συμπληρωματικό εισόδημα για όλες εσάς. Είναι ένα όνειρο, είναι ένας στόχος που μόνο με τη δική σας βοήθεια μπορεί να επιτευχθεί. Γιατί ξέρω ότι όλες λίγο πολύ καταπιάνεστε με κάτι. Είστε χρυσοχέρες, έχετε φαντασία. Μπορούμε λοιπόν τη φαντασία να τη βάλουμε να δουλέψει, να βγουν κάποια αντικείμενα, τα οποία όμως θα είναι και υποφελία σας. Νομίζω ότι είναι μια καλή πρόταση και θέλω να τη δούμε σοβαρά. Θέλουμε λοιπόν μια ενεργή ομάδα, μια ομάδα που θα πιστέψει σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε και να λειτουργήσουμε συλλογικά, να λειτουργήσουμε κάτω από τις οδηγίες ανθρώπων οι οποίοι εθελοντικά, το τονίζω αυτό γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όλοι εμείς στο Λύκειο Ελληνίδων προσφέρουμε εθελοντικά, αλλά έχουμε και φίλους του Λυκείου των Ελληνίδων που επίσης προσφέρουν εθελοντικά. Και πρέπει να πω βεβαίως ότι να αναφέρω κυρίως την Ρίτα Τυρόπαπα, η οποία είναι πραγματικά ψυχή, είναι η ψυχή αυτής της πρότασης, θα πρέπει να το τονίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρίτα, για τη συμπαράσταση, για την βοήθεια. Είναι συνάδελφος στο πρώτο Λύκειο, όμως είναι ανήσυχος άνθρωπος, πολύ ταξιδευμένη, που έχει δει και μας μεταφέρει και τη δική της την εμπειρία. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον οικαστικό του πρώτου Λυκείου πάλι, τον Πάρτο Χρυσοκοίδη, ο οποίος αφιλοκερδός θα βοηθήσει στο να μάθετε κάποιες
τεχνικές πάνω στη ζωγραφική. Θα είναι αυτός κοντά μας που αφιλοκεδώς θα είναι παρόν σε όλες μας τις συναντήσεις. Και υπάρχουν βεβαίως και άλλα άτομα, όπως είναι η Ελένη Λαζαρίδου, επίσης καθηγήτρια γερμανικής, η οποία επίσης δεν είναι σήμερα εδώ, δεν μπορούσε να έρθει, αλλά και αυτή θα είναι κοντά μας για να μας δείξει πώς κάνουν διάφορα καλλιτεχνήματα, έτσι, κοσμήματα, σκουλαρίκια κτλ. Αυτό που θέλω να παρακολουθήσετε λίγο στο PowerPoint και ό,τι ερωτήσεις έχετε και απορίες, θα ήθελα μετά να το συζητήσουμε. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αφιερώσουμε λίγο χρόνο, γιατί αυτό που πάμε να κάνουμε έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό στη Φλόρεντα. Και έπρεπε να έχει γίνει από άλλους φορείς ενδεχομένως. Δεν έχει γίνει. Κάθε σύλλογο στη Φλόρεντα έχει κάνει και ένα εικαστικό εργαστήρι. Όλες οι κυρίες και οι κύριοι κάνουν κάτι. Ζωγραφίζουν, κάνουν διάφορα πράγματα για την προσωπική τους ψυχαγωγία. Πολύ ωραίο αυτό και μπράβο τους, αλλά εμείς ως Λίπιο Λιμίδων πρέπει να ανεβάσουμε λίγο το πήχη. Εμείς ως Λίπιο Λιμίδων πρέπει να υπηρετήσουμε ουσιαστικά την παράδοση. Και να ζωγραφίσουμε, αλλά αυτό που θα ζωγραφίσουμε να έχει σχέση με τη Φλόρεντα. Να έχει σχέση με την Πανίδα, τη Χλωρίδα, τα τοπία της Φλόρεντας, τα οποία βεβαίως και μπορούμε να τα πουλήσουμε και να έχουμε και ένα οικονομικό όφελο. Λοιπόν, ξεκινώ την παρουσίαση. Σας παρακαλώ, ό,τι απορίες έχετε, τις σημειώνετε και τις συζητάμε μετά. Στο τέλος δε, εάν θέλετε και αν σας άρεσε η ιδέα, μπορείτε να δηλώσετε στηρίζετε τη Μελισίδου, η οποία είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθηγήτρια και αυτή στο δεύτερο λύκειο. Μπορείτε να δηλώσετε τα ονόματά σας και το τηλέφωνό σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και την άλλη εβδομάδα να κάνουμε την πρώτη μας συνάντηση, παρουσία και του Μπάμπιου του Χρυσοποίδη, ο οποίος και θα ξεκινήσουμε τα πρώτα μαθήματα. Αυτό για σας δεν έχει κόστος. Δεν έχει κόστος. Η μόνη σας υποχρέωση θα είναι όμως να εγγραφείτε μέλη στο Λύκειο των Ελληνίδων. Όσοι δεν έχετε εγγραφεί, να γραφείτε. Αυτό είναι υποχρέωση, διότι το Λύκειο Ελληνίδων πρέπει να λειτουργεί με μέλη. Αυτή είναι η μόνη σας επιβάρυνση. Έτσι. Λοιπόν, ξεκινώ τώρα το PowerPoint με μια παρουσίαση για το Λύκειο, για όσους φίλους και φίλες δεν γνωρίζουν ότι το Λύκειο Ελληνίδων ιδρύθηκε το 1952 στη Φλόρεντα, ότι λειτουργεί σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή άλλος νομός της Δυτικής Μακεδονίας δεν έχει Λύκειο Ελληνίδων, είναι μόνο αυτό στη Φλόρεντα, ότι αποτελεί θεματοφύλακα αρχών και αξιών και της παράδοσης και στα 65 χρόνια που λειτουργεί έχουν περάσει από το Λύκειο Ελληνίδων νεαροί και νεαρές, οι οποίες πραγματικά αγάπησαν την παράδοση μέσα από το Λύκειο Ελληνίδων. Με πολύ μεγάλη περηφάνεια σας λέω ότι το 1975 είμαι στο Λύκειο Ελληνίδων, ήμουν στο χορευτικό, έχω πάρα πολύ καλές αναμνήσεις και φυσικά έχει δεθεί η ζωή μου με αυτόν τον θεσμό πλέον, γιατί είναι θεσμός στο Λύκειο Ελληνίδων. Έγιναν εκλογές στο Διοικητικό Συμβούλιο στις 24 Μαΐου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 11 μέλη και έχει τετραετή διάρκεια. Άρα λοιπόν πρέπει να σας πω ότι αφού 24 Μαΐου γίνανε εκλογές και εκλέχθηκε το Προεδρείο 1 Ιουνίου, καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπροστά μας 3,5 γεμάτα χρόνια για να δράσουμε. Και όταν λέω να δράσουμε, εννοώ και το εννοώ δηλαδή αυτό, γιατί ο σκοπός του Λυκείου βάσει του καταστατικού του είναι η μελέτη, η επιστημονική καταγραφή, η ενδυνάμωση και διατήρηση των ελληνικών εθήμων και παραδόσεων, η συμπαράσταση στη μητέρα και στη γυναίκα και φυσικά η ισότητα των φίλων. Πρέπει να σας πω εδώ ότι η πρώτη η οποία ίδρυσε το Λύκειο των Ελληνίδων ονομάζεται Καλλιρόη Παρέν το 1911. Και πρέπει επίσης να σας πω ότι το Λύκειο Ελληνίδων Φλόρεντας είναι ένα από τα 51 λύκεια που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, σχεδόν σε κάθε νομό. Και επίσης ότι έχουμε 17 λύκεια Ελληνίδων, γραφεία δηλαδή, στο εξωτερικό. Να σας πω, από το Johannesburg και το Cape Town μέχρι το Montreal και το Sydney και τη Μελβούρνη και το Μόναχο και το Λονδίνο και το Κίεβο και το Μπρνό στη Τσεχία. Να σας πω, Λιόν, Παρίσι, πάρα πολλά λύκεια Ελληνίδων και γραφεία που όλα μας είμαστε δεμένα αλυσιδωτά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν το λέω μόνο για διαφήμιση. Το λέω γιατί μπορεί να μας βοηθήσει στον στόχο μας, δηλαδή να προβάλλουμε αυτά τα μικροαντικείμενα, τα μικροέργα μας. Έτσι, με εκθέσεις. Θα σας πω και παρακάτω που έχω περισσότερα στοιχεία. Η
Σε αυτή την περίοδο λοιπόν που εκλεγήκαμε και που είναι το νέα, είναι η ανανεωμένη έκδοση, θα λέγαμε, του Λυκείου των Ελληνίδων, έχουμε ήδη πολλά τμήματα σε πλήρη λειτουργία. Δύο χορευτικά, με αξιοσέβαστο αριθμό μελών, Δευτέρα και Πέμπτη, στο γυμναστήριο του πρώτου δημοτικού, όπου όταν θέλετε και όπου θέλετε μπορείτε, να λάβετε μέρος σας, ένα μέρος, ένα τμήμα παιδικό, στο τρίτο γυμνάσιο, στο γυμναστήριο του τρίτου γυμνασίου, Παρασκευή 5 με 6, και η καινοτομία, διότι όλα αυτά υπάρχουν σε όλα τα χορευτικά, σε όλους τους συλλόγους, τα χορευτικά τμήματα. Αυτό όμως που κάνουμε και αποτελεί καινοτομία, είναι το τμήμα τοπικής ιστορίας που λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία στον ημιόρφο της περιφέρειας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πύρο που μας παραχώρησε την αίθουσα, όπου εκεί γίνονται τα μαθήματα, ήδη είμαστε στο τρίτο τέταρτο μάθημα, κάθε Τρίτη από τις 7 μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Τοπικής ιστορίας παρακαλώ, που το κάνει η Γεωργία Κυπουροπούλου, που είναι διδάκτορ και που φυσικά γίνεται ένας πάρα πολύ ουσιαστικός διάλογος και ο καθένας συναγωνίζεται τον άλλον με τις πληροφορίες και τα βιβλία και τη βιβλιογραφία που πηγαίνουμε κάθε φορά στο μάθημα. Υπάρχει λες η ανάγνωση με την Εύθυνη Κυπουροπούλου, η οποία είναι μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου, φιλόλογος και διδάκτορ κι αυτή, και κάθε Τετάρτη 6 με 7.30 στα γραφεία του συλλόγου μας, που τα γραφεία μας βρίσκονται στο παλιό έκτο νηπιαγωγείο, στο πολιτιστικό κέντρο. Δηλαδή εκεί που είναι το νομαρχιακό οδείο, έτσι, σε εκείνο το χώρο. Και πρόσφατα ξεκίνησε και το τμήμα παραμυθιού, εργαστήρι παραμυθιού, με την Δόξα την Κοτσαλίδου, την παραμυθατζού της πρόεδρας, η οποία την γνωρίζετε όλοι, έχει γράψει βιβλία, είναι ειδική νηπιαγωγός, παιδαγωγός, η οποία φιλοκερδώς προσφέρει τις υπηρεσίες της στο Λύκειο των Ελληνίδων και είναι και μέλος του Λύκειου των Ελληνίδων βεβαίως, έτσι. Επομένως, το τελευταίο τμήμα που μένει για να ξεκινήσει είναι το τμήμα παραδοσιακής τέχνης με ζωγραφική, με γλυπτική, χειροτεχνία και μεικτές τεχνικές. Η Φλόρινα ως περιοχή που την ξέρουμε και τη ζούμε έχει πλούσιο φυσικό περιβάλλον. Τα λέμε και τα ξαναλέμε, αλλά δεν βλέπω να τα αξιοποιούμε. Έξι λίμνες, προστατευόμενες περιοχές, Νατούρα, Ραμσά κτλ. Ισχυρή καλλιτεχνική παράδοση. Έχουμε την καλλιτεχνών και έχουμε πάρα πολλούς εικαστικούς. Και φίλους εικαστικούς. Και φίλους που έχουν μείνει από την εικαστικό που πάνε και έρχονται στη Φλόρινα γιατί την αγαπήσανε. Εμπνέει η Φλόρινα. Έχουμε διατηρητέους και παραδοσιακούς οικισμούς και έχουμε και τη γευσυνοσία. Έχουμε πολλά πράγματα δηλαδή σε αυτόν τον μικρό τον τόπο, των 10-12.000 κατοίκων. Είναι συσσωρευμένη δύναμη. Δεν είναι απλό πράγμα. Το οποίο όμως μένει αξιοποιητό. Τι λείπει από την περιοχή μας, αφού μένει αξιοποιητό, η σύζευξη της τέχνης και του εμπορίου. Γιατί είμαστε παρόλα αυτά ένας φτωχός λόγος. Είμαστε άνθρωποι που δεν περνάμε και τις ωραιότερες εποχές μας. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Πρέπει να παντρέψουμε την τέχνη με το εμπόριο. Αφού αυτό μπορούμε, αυτό διαθέτουμε, γιατί δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Γιατί δεν μπορούμε δηλαδή να αναπτυχθούμε βασιζόμενοι σε αυτή την τέχνη. Αφού την έχουμε. Και αφού υπάρχουν πολλές δυνατότητες και πολλά κενά όπως σας είπα, γιατί να μην τα καλύψουμε. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε τη δημιουργία του εργαστηρίου παραδοσιακής τέχνης. Σκεφτήκαμε που λέτε πολύ σοβαρά. Και εγώ και η Ρίτα και ο Μπάμπης από την αρχή της σχολικής χρονιάς δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να το μελετάμε, να το συζητάμε και να το στείνουμε στο μυαλό μας αυτό το εργαστήριο. Πιστέψτε με ότι δεν είναι μια επιπόλαιη πρόταση. Είναι μια πολύ σοβαρή πρόταση η οποία στέκεται στα πόδια της. Στέκεται από κάθε άποψη. Υπάρχει το υλικό, υπάρχει και το έψυχο υλικό. Υπάρχετε εσείς. Ξέρουμε, έχουμε βολιδοσκοπήσει κι άλλες. Δεν μπόρεσα σήμερα να έρθω. Αποτελούμε μια πολύ ωραία ομάδα που θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε. Γιατί όλες μας, από τη στιγμή που αγαπάμε την τέχνη και παράγουμε, καταλαβαίνω ότι είμαστε ανίσχυες φυσιογνωμίες. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και τον τόπο μας. Και τον τόπο μας. Λοιπόν, αξιοποίηση της πλούσιας φυσικής ομορφιάς και μαζί με την ισχυρή καλλιτεχνική μας παράδοση. Τώρα, για να δούμε πώς θα είναι αυτή η ομάδα εργασίας. Θα συμμετέχουν βέβαια και άντρες και γυναίκες.
Είμαστε λύκειο των Ελληνίδων, αλλά έχουμε και αρρωγά μέλη που είναι άντρες, έτσι. Μην το λέμε λύκειο Ελληνίδων, επειδή η Καλλιρόη παρένε εκείνα τα χρόνια έτσι το ονόμασε. Και τιμή σε έδινε και παραμένει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχουμε και άντρες αρρωγά μέλη. Έτσι. Δεν μπορούν άντρες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είμαστε ο μόνος σύλλογος που είμαστε καθαρά γυναικοκρατούμενος. Από το καταστατικό μας, μόνο γυναίκες πρέπει να είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. 11 γυναίκες. Αλλά ωστόσο έχουμε και πολλά αρρωγά μέλη άντρες που μας βοηθούν, που μας συμπαραστέκονται, που χορεύουν μαζί μας, που πάνε μαζί μας σε εκδρομές κλπ. Αυτές λοιπόν εμείς οι άντρες και οι γυναίκες που θα αποτελέσουμε την ομάδα εργασίας, θα πρέπει να έχουμε μια καλλιτεχνική προδιάθεση και μια φαντασία, λίγο να πιάνουν τα χέρια μας όπως λέμε στη λαϊκή. Έτσι. Δηλαδή να μην είμαστε και τελείως άσχετες. Δεν θα κάνουμε τώρα μαθήματα ζωγραφικής, δεν θα κάνουμε τώρα μαθήματα γλυπτικής. Λίγο αντίληψη όμως θα την έχουμε για να μπορεί να δέσει το πράγμα. Και θα πρέπει να έχουμε συνεργατικό πνεύμα. Δηλαδή, όταν αναλαμβάνουμε κάτι και είναι ομαδικό το άθλημα, θα πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Έτσι, να υπακούμε σε κάποιους κανόνες που θα βολεύουν όλους μας. Τήρηση όρων και προδιαγραφών, που φυσικά το ίδιο των Ελλήνων θα θέσει. Είναι πολύ βασικό να έχουμε κάποιους όρους και προδιαγραφές. Και θα σας πω παρακάτω ποιες είναι αυτές οι προδιαγραφές. Λοιπόν, αυτές είναι τα μοτίβα. Κοιτάξτε τι ακριβώς ζητάμε. Από την πανίδα και τη φλωρίδα της περιοχής μας. Προσέξτε, εμείς τι έχουμε να πλασάρουμε ξεχωριστό. Έχουμε τη φράουλά μας, που είναι ονομαστή. Έχουμε την πιπεριά Φλωρίνης. Παντού πας και λες πιπεριά Φλωρίνης, πιπεριά Φλωρίνης, πιπεριά Φλωρίνης. Και την πιπεριά δεν την έχουμε διαφημίσει όσο πρέπει. Πιο πολλοί μας διαφημίσουν κάτω στην Αθήνα, πας σε μια ταβέρνα και λες πιπεριά Φλωρίνης. Γιατί λοιπόν αυτή την πιπεριά Φλωρίνης δεν μπορώ εγώ να την βάλω σε βαζάκια, να τη ζωγραφίσω, να τη διακοσμήσω, να γράψω και μια φλόρινα από κάτω και να το πουλήσω? Γιατί να μην μπορώ να το κάνω, αφού κάνω τόσα ντεκουπάζ? Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω μια πιπεριά, δεν μπορώ να κάνω κάτι, θα τα πούμε και ιδιαιτέρως. Χαρακτηριστικά έχουμε το κάστανο, έχουμε το πελεκάν, το λίγκα, τέλος πάντων, αρκούδες, τα πάντα έχουμε εδώ. Από πανίδα και από φλωρίδα, νάρκισο, τι δεν έχουμε. Θα μπορούσαμε κάλλιστα δηλαδή να αξιοποιήσουμε μόνο τοπικά χαρακτηριστικά της φλόρινας. Δεν μας ενδιαφέρει να βάλουμε το πεύκο. Δεν είναι χαρακτηριστικό το πεύκο. Το πεύκο είναι σκανδιναβικό. Θα πρέπει να τιμήσουμε αυτά που μας πρόσφερε εδώ η φύση και είναι δικά μας. Και να τα διαφημίσουμε, να τα προβάλλουμε. Χαρακτηριστικά τοπία της περιοχής. Μα έχουμε πλούσιο φυσικό και αρχιτεκτονικό τοπίο. Έχουμε στο ποτάμι, παλιά σπίτια, το καβαναριό του Αγίου Γεωργίου. Τι δεν έχουμε στον Άγιο Εγχύλιο, πρέσπες, αλλά και εδώ στη Φλόρινα έχουμε πάρα πολλά τα οποία τα έχουμε καταγράψει. Δεν μπορώ τώρα αναλυτικά να πω να μην σας κουράσω, αλλά μπορούμε να συζητήσουμε. Υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, διάφορα υλικά, να σας πω την αλήθεια. Και θα το δείτε στις φωτογραφίες που έχω παρακάτω. Από γύψο, που δεν είναι τίποτα, τίποτα σας πληροφορώ, γυαλί, ξύλο, πυλός, ύφασμα, σύρμα, άντρες, πέτρες, κεραμίδι και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να εμπνευστείτε εσείς. Το οποίο όμως πάνω του θα μπορεί να πάρει κάποια εικόνα της Φλόρινας. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Μπορεί να είναι, όπως σας είπα, και ένα πλεκτό και να γράψετε πάνω Φλόρινα ή να κεντήσετε πάνω Φλόρινα και να είναι ένα πλεκτό. Έτσι που θα το πάρει ο άλλος και θα φύγει στην Αυστραλία και θα πει αυτό, γράφει Φλόρινα. Παιδί μου, εγώ είμαι από τη Φλόρινα, κοίταξε αυτό, αυτή είναι η Φλόρινα, η πατρίδα μου. Ή να γράψω, Κρήτας, να γράψω, ξέρω εγώ, Σκοπιά, να γράψω. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Έτσι. Δεν είμαστε ένας σύλλογος που αναφέρεται μόνο σε ένα χωριό. Ο πολιτιστικός σύλλογος Σκοπιάς, του Ακρίτα. Έτσι. Είμαστε λύκειο Ελληνίδων και αποτελούμε ομπρέλα. Το πολιτιστικό συλλόγο. Είμαστε ομπρέλα. Είμαστε τα πάντα. Μπορούμε να καλύψουμε τα πάντα. Προϋποθέσεις όμως συμμετοχής, γιατί νομίζω ότι αυτό σας ενδιαφέρει. Έτσι. Και το ανέφερα λίγο στην αρχή. Καταρχάς πρέπει να είστε μέλη του Λυκείου των Ελληνίδων. Αυτό τι κοστίζει? 10 ευρώ. Το χρόνο. Αυτό θα είναι και το μόνο σας κόστος. Γιατί? Γιατί πρέπει να κάνουμε, αφού ακριβώς θα παράγεται, αν ερχόσασταν μόνο έτσι για πλάκα εθελοντικά, τότε δεν θα υπήρχε υποχρέωση. Από τη στιγμή όμως που παράγουμε κάποια προϊόντα τα οποία θα πουληθούν, πρέπει να είστε μέλος του Λυκείου των Ελληνίδων για να έχουμε δικαίωμα εμείς τα δικά μας παραγόμενα προϊόντα να είναι των μελών μας τα οποία θα μπορούμε να τα πουλήσουμε. Εντάξει. Λοιπόν,
εφαρμογή και τήρηση των προδιαγραφών. Όταν λέω προδιαγραφή, εννοώ τα μοτίβα που ανέφερα προηγουμένως που θα είναι. Δεν μπορεί κάθε μια να κάνει ό,τι θέλει. Θα ακολουθείτε αυτό που θα λέει το Πάμε στο Νοσοκομείο και αυτό που θα συζητάμε και με τους άλλους συνεργάτες μας και φίλους του Λυκείου. Αποδοχή πώληση παραγόμενων αντικειμένων από το Λύκειο και στο όνομα του Λυκείου, γιατί το είπαμε, μόνοι σας δεν μπορείτε να πουλάτε. Και να τα πουλήσετε είστε λίγο παράνομες. Έτσι, είναι μαύρο χρήμα. Όμως το Λύκειο Ελληνίδων Σύλλογος έχει κάθε δικαίωμα να πουλήσει. Το να πουλήσει σημαίνει ότι εσείς, αφού φτιάξετε ένα αντικείμενο, αυτό το καταγράφετε, το φωτογραφίζουμε, είναι δικό σας, είναι δικό σας δημιούργημα. Το οποίο το κρατάτε στο σπίτι σας όπου θέλετε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σε αυτό. Όταν όμως έρθει η ώρα να το πάμε σε έκθεση ή να το πουλήσουμε ή μέσα από το site που θα κάνουμε στο Λύκειο Ελληνίδων, ξέρετε τώρα με το ηλεκτρονικό εμπόριο, όλο αυτό, εάν πουληθεί, τα χρήματα που εσείς θα κοστολογήσετε, γιατί εσείς ξέρετε τι κόμπο σας παίρνει και πόσες ανθρωπόρες, έτσι, αυτό που θα κοστολογήσετε, θα το πουλήσουμε εμείς, αλλά για εσάς, έτσι. Εμείς είμαστε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύλλογος. Δεν προσδοκούμε κέρδος από εσάς. Δεν προσδοκούμε κέρδος, παρά μόνο για να είμαστε τυπικοί, θα σας εξηγήσω λίγο παρακάτω τι ακόμα υποχρέωση έχουμε εμείς ως Λύκειο των Ελληνίδων. Λοιπόν, συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, που νομίζω ότι αυτές οι συναντήσεις θα γίνονται σε αυτόν τον χώρο, είναι σε ένα κεντρικό σημείο που νομίζω ότι βολεύει όλες που θέλετε να έρθετε και μπορείτε να έχετε πρόσβαση. Οι φάσεις της συνεργασίας θα είναι η κατασκευή των αντικειμένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές, την κοστολόγηση θα την κάνετε εσείς, εσείς δηλαδή θα ξέρετε ότι αυτό το αντικείμενο που κάνετε τόσο σας κοστίζει, γιατί ήταν δύσκολο, γιατί τόσες ώρες χάσατε, γιατί τόσο υλικό βάλατε, αυτό είναι δικό σας θέμα που θα το κοστολογήσετε. Η προώθηση των αντικειμένων θα γίνει από το Λύκειο Ελλήνων και η πώληση όπως σας είπα. Η απόδοση των εσόδων προς τα μέλη συνεργάτες του Λυκείου, και αυτό ακριβώς είπα ότι ήταν απαραίτητη προϋπόθεση να γίνετε μέλη, γιατί εμείς θα πάρουμε τα χρήματα στο ταμείο μας και από το ταμείο μας θα βγούνε προς εσάς για να είμαστε νόμιμοι. Αυτή είναι η νόμιμη διαδικασία. Κοιτάξτε, το Λύκειο Ελληνίδων λειτουργεί σύνομα. Δεν επιτρέπεται να λειτουργούμε ούτε με μαύρο χρήμα, ούτε να παίζουμε το όνομα του Λυκείου με παρατυπίες και παρανομίες. Η καθαρή διαδικασία είναι το Λύκειο πουλάει τα αντικείμενά σας, παίρνει τα χρήματα και μετά ανάλογα με το τι έχετε κάνει σας δίνει τα χρήματα πίσω, αυτά που εσείς έχετε κοστολογήσει για το αντικείμενό σας. Συν το 20% του φόρου προς την εφορία για να είμαστε και εμείς ως σύλλογος εντάξει απέναντι στο κράτος. Θα μην έρθει το ΣΔΟΕ και μας κυνηγήσει. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Άρα λοιπόν, εσείς λέτε παραδείγματος χάρη ότι αυτό το αντικείμενο κοστίζει 5 ευρώ, προσθέτουμε και ένα 20% πάνω στο 5, το πουλάμε 6, εσείς φέρετε το 5 και το 1, το 20% πάει στην εφορία. Και είμαστε εντάξει όλοι και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Βεβαίως πάνω σε αυτό θα το συζητήσουμε και κατ' ιδίαν μετά. Πώς θα γίνει τώρα η προώθηση αυτών των αντικειμένων, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, δεν είναι πώς θα κάνω πασουμάκια ή πώς θα κάνω, πώς θα προωθηθεί και πώς θα πουληθεί. Γιατί όλοι θα προσδοκούμε να το πουλήσουμε και να έχουμε και ένα οικονομικό όφελος, είπαμε. Πώς θα γίνει αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε, μέσω της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή και ο κύριος Βύρος με τον οποίο συζητήσαμε είναι πρόθυμος να βοηθήσει, και σε διάφορες ανταλλαγές και εκδηλώσεις να προτιμήσει όχι μόνο τα γλυκά και τα φασόλια, αλλά να υπάρχουν και τα κρασιά του Αμυνταίου, που είναι, σας είπα, τέλεια, αλλά καλά είναι να υπάρχει και κάτι που να θυμίζει κάτι από την περιοχή του, κατασκευαστικό, μέσα από το επιμελητήριο, που σε επαφή που είχαμε τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένος και σήμερα τον περίμενα να έρθει, δεν ήρθε. Λοιπόν, ο οποίος είπε ότι σε οποιασδήποτε εκθέσεις πολύ ευχαρίστως να συμμετέχει και η ομάδα σας μέσω του επιμελητηρίου. Αφήστε δε που ανοίγουν και προγράμματα της γυναικείας επιχειρηματικότητας, πρέπει να σας πω από την καινούργια χρονιά και αυτό μπορεί να βοηθήσει πολύ. Μέσα από το ίντερνετ, γιατί τα περισσότερα πράγματα, αντικείμενα πουλούνται και μέσα από το ίντερνετ για να γλιτώσουμε το κόστος της ενοικίασης της χώρου του εκθετηρίου. Οπότε το Λύκειο Ελληνίδων θα κάνουμε και μια ιστοσελίδα όπου θα διαφημίζουμε τα προϊόντα που παράγουμε ως εργαστήρι, είναι υποχρέωσή μας. Και μέσα από καταστήματα δώρων όπου μπορούμε να βάζουμε και κάποια αντικείμενα. Επίσης και στα τουριστικά πρακτορία, ξέρετε τι μου είπε ένα τουριστικό πρακτορικό όνομα με το οποίο συζήτησα. Εδώ έρχονται όλο το καλοκαίρι και κάνουν πάρα πολλές εκδρομές οι απόδημοι. Και μου λένε φεύγοντας,
πρέπει κάτι να πάρουμε, κάτι δεν μπορούμε. Θα πάρω το γλυκό ή το κρασί, αλλά φοβάμαι στο αεροδρόμιο θα μου το κρατήσουν γιατί δεν μπορώ να το πάρω μαζί μου στην Αυστραλία. Κάτι να παίρναμε από την πατρίδα μας. Έτυχε δε να είμαι το καλοκαίρι, Αύγουστος μήνας ήτανε, που ακριβώς ετοιμάζονταν οι απόδειμοι να φύγουν, γιατί έρχονται από αρχές Ιουνίου και φεύγουν τέλη Αυγούστου. Και λέγανε, μα κάτι να πάρουμε. Και το συζήτησα λοιπόν με το πρακτορείο και λέει, θα μπορούσε κάλλιστα να έχουμε και έντυπα διαφημιστικά ή αν έχουμε και χώρο να κάνουμε μια προθήκη να βάλουμε ενδεικτικά κάτι ώστε να τα βλέπουν οι απόδειμοι και να λένε, να αυτό θέλω. Αυτό, λοιπόν, να το τηλέφωνο, κατευθείαν και το λύκειο Ελληνίδων τρέχει και το δίνει. Είναι πολύ εύκολο να γίνει. Είναι να γίνει αρχή, ξέρετε. Είναι να γίνει αρχή. Όλα γίνονται. Και ξέρω αυτά που λέω τώρα εγώ δεν τα κάνω. Δεν σκεφτόμαστε μόνο εμείς να το κάνουμε. Το έχουν κάνει κι άλλοι. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν έχει γίνει στον τόπο μας όμως. Έχει γίνει αλλού. Σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη γίνεται. Σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας ήμασταν τις προάλλες στη Ξάνθη σε ένα συνέδριο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πράγματα κάνουν εκεί στη Ξάνθη. Και το κάνει το λίγο λίγο. Εμείς μείναμε πίσω. Πρέπει να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο. Και το χρόνο το χαμένο θα το κερδίσουμε μαζί. Μαζί θα το κερδίσουμε το χαμένο χρόνο. Αυτό το κενό θα το καλύψουμε. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Να ξέρετε, θέλουμε, δεν θέλουμε. Λοιπόν, στο μεταξύ υπάρχουν και διάφορες εκδηλώσεις. Υπάρχουν συμμετοχές σε εκθέσεις, όπως σας είπα, υπάρχουν τα γραφεία του εξωτερικού και αν κάνουμε μια καταγραφή και όλων των συλλόγων όπου υπάρχουν φλωρινιώτες, σε όλο τον κόσμο έχουμε στείλει μετανάστες, αυτοί είναι οι καλύτεροι εκπρόσωποι της Φλόρινας εκεί. Γιατί να μην τους αξιοποιήσουμε, η ψυχούλα τους το θέλει, εμείς να τους το προσφέρουμε. Αυτοί θέλουν να βοηθήσουν, πιστέψτε με. Έρχονται με πολύ ενθουσιασμό στην Φλόρινα, τη Φλόρινα, όχι Ελλάδα, Φλόρινα. Και θέλω φεύγοντας να πάρουν και κάτι που να δείξουν και εκεί που πάνε κάτι από τη Φλόρινα. Γιατί να μην έχουμε να δώσουμε κάτι. Ας κάνουμε ένα πείραμα στο κάτω κάτω. Τι θα χάσετε εσείς. Εσείς θα χάσετε 10 ευρώ. Έτσι. Εσείς θα χάσετε 10 ευρώ. Εγώ θα χάσω τον ύπνο μου. Αλλά αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο. Λοιπόν. Τα προσδοκούμενα αποτελέσματα. Τι προσδοκούμε από όλα αυτά. Καλά τα λέμε. Αλλά τι προσδοκούμε. Την κάλυψη ενός καινούς στην αγορά της Φλόρινας με τα αναμνηστικά αντικείμενα σουβενίρ. Μήπως έχετε δει πουθενά κανένα μαγνητάκι από αυτά που πάμε παντού και αγοράζουμε 2-3 ευρώ, 5 ευρώ. Μήπως είδατε κανένα μαγνητάκι που να λέει Φλόρινα, να έχει καμιά πιπεριά, να έχει καμιά φραουλίτσα. Μήπως είδατε πουθενά κάτι τέτοιο, εγώ δεν είδα. Εγώ είδα ότι στην Έδεσα έχει τους καταράκτες. Στην Αλόνισο, ένα νησάκι του τίποτα, έχει μαγνητάκια, έχει δικά του αντικείμενα που διαφημίζει τον τόπο. Η Φλόρινα τίποτα. Τίποτα. Ούτε μια βίβλα, ούτε ένα χιονοδρομικό, ούτε τίποτα. Ένα δάσος, ένα πισωδέρι, κάτι, μια μοδέστιο. Ξέρω κι εγώ, κάτι. Πουθενά τίποτα. Σας λέω το πιο απλό. Ένα μαγνητάκι. Δεν βρίσκεις. Λοιπόν, να προβάλλουμε φυσικά. Και μέσα από αυτά προβάλλουμε. Δεν είναι μόνο να βγάζουμε έντυπα, πανάκριβα αντικείμενα, εκδόσεις και να προβάλλουμε τη Φλόρινα που ο άλλος το ξεφυλίζει και το πετάει. Ο άλλος θα το αγοράσει, θα το έχει εκεί και θα το τιμήσει γιατί θα το αγοράσει. Δεν θα το δώσει τζάμπα. Πολλά λεφτά φεύγουν σε φυλάδια, αλλά είναι αέρας πατέρας. Αυτό το οποίο αγοράζεις, το πονάς, το εκτιμάς και το σέβεσαι. Πολλά θα είναι και χρηστικά. Και χρηστικά. Ομαδικότητα συνεργασία. Αυτά που προσδοκούμε είναι να μάθουμε λίγο, να κάνουμε μια ομάδα, να μάθουμε να συνεργαζόμαστε με ομαδικό πνεύμα. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Και φυσικά είναι το συμπληρωματικό εισόδημα στην κάθε μια από εσάς. Συμπληρωματικό. Έτσι, στην αρχή δειλά-δειλά και μετά θα ξανοιχτούμε. Θα ξανοιχτούμε. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη γιατί υπάρχουν άτομα από πίσω που θέλουν να μας βοηθήσουν. Αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω και παρακαλώ να έχετε λίγο εμπιστοσύνη σε αυτά που λέμε. Και να δούμε τώρα μερικά χρηστικά, μερικά παραδείγματα χρήσιμα αλλά και χρηστικά της καθημερινότητας για να καταλάβετε λίγο πολύ από όλα τα ταξίδια που έκανε η Ρίτα, που έκανα εγώ, που έκανε ο Πάπης, που κάνατε εσείς, θα δείτε ότι σε αυτές τις φωτογραφίες θα σας δείξουμε αντικείμενα που είναι καθημερινής χρήσης, τα οποία αγοράζουμε παιδιά όταν πάμε στο εξωτερικό. Γιατί όταν κάνουμε στο εξωτερικό εννοώ εντός ή εκτός Ελλάδας, αλλά εκτός Φλόρινας πάντως σίγουρα, γιατί πάμε για να ξοδέψουμε εκεί κάποια χρήματα και για να έχουμε κάτι να θυμόμαστε ότι πήγαμε σε εκείνο το μέρος. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, αυτή εδώ είναι μια ξύλινη κρεμάστρα. Πρέπει να σας πω, εδώ ανοίγω μία παρένθεση και λέω ότι
Υπάρχουν μαραγκοί, ξυλουργοί εδώ στον τόπο μας που είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν αφιλοκερδώς. Τι, με τον τόρνο τους να μας κάνουν κάποια σκεφτιάκια. Επίσης, παιδιά, η ξυλία του Σταύρου αλλά και του Βελιάνη Σαρακή, οποιαδήποτε ξυλία, αυτά που τα πετάνε, τα κομμάτια που δεν τα χρειάζονται, μπορούν να μας τα δώσουν και να τα αξιοποιούμε εμείς κάνοντας τι, κρεμαστρούλες που είναι πολύ απλό να γίνει και να βάλουμε ένα, βλέπετε εδώ. Φράουλες, φανταστείτε. Βλέπετε εδώ. Αντί για το λουλουδάκι που αυτό που είναι ρητά. Αυτό είναι από Ελβετία. Από Ελβετία. Που η Ελβετία Εντελβάις. Έχει. Εντελβάις, αυτά τα λουλουδάκια. Τα χαρακτηριστικά της Ελβετίας τα λουλουδάκια είναι τα Εντελβάις. Λοιπόν, εμείς θα μπορούσαμε να βάλουμε εδώ πέρα ένα φύλλο από φλαμούρι, από πάστανο, από κυπεριά. Κάτι να κάνουμε και να το κολλήσουμε πάνω στο ξύλο και να γίνει μια πολύ ωραία κρεμαστούλα, την οποία μπορούμε να την πουλήσουμε ή μπορούμε να την αγοράσει κάποιος. Κοιτάξτε εδώ, ένα ξυλόγλυπτο είναι τόσο απλό, είναι σαν αυτά που κάνουν τα παιδάκια στο σχολείο, παιδιά, που ζωγραφίζουν πάνω σε ένα κόντρο πλακέ, λουλουδάκι και μετά τα κόβουν με το πριονάκι, είναι τόσο απλό και το βάφουν. Είναι τόσο απλό. Που όμως αυτό μπορεί να είναι ένα και να γράφει φλόρινα. Έτσι. Σωστάκι, σωστά, ένα κυκλάκι. Με λουλούδια και μετά τη περιοχή μας. Αυτά είναι ενδεικτικά που σας δείχνω. Θα βάλουμε τη φαντασία μας πάνω σε αυτά που βλέπουμε και σε άλλα πολλά. Και εσείς που έχετε εμπειρία, φαντάζομαι, να κάνουμε και καινούργια. Κοιτάξτε λίγο εδώ αυτές τις κουτάλες που στο παζάρι και στα μαγαζιά αυτά του ενός ευρώ τα πουλάνε ένα ευρώ. Κοιτάξτε. Μπορούμε κάλλιστα με τον τορναδόρο φύλλο το μαρακό να κάνουμε ένα πιο χοντρό χερουλάκι το οποίο μπορείτε να ζωγραφίσετε και να βάλουμε πιο άσχετα λουλουδάκια ή να γράψετε φλόρινα ή να κάνουμε δύο-τρία έτσι, ναι, κάτι τοπικά εδώ τα οποία κάλλιστα μπορούμε να τα πουλήσουμε γιατί αυτός που θα έρθει θα τα πάρει. Δεν είναι και φοβερό το κόστος και δεν είναι απαγορευτικό. Είναι αντικείμενα που μπορούμε να τα βρούμε και σε πολύ φθηνή τιμή. Να κοιτάξτε και εδώ μια άλλη παραπλήσια. Έτσι, περίπτωση που είναι από χώρα που είχε αυτή τη φαντασία. Εμείς όμως πάνω σε αυτό μπορούμε να κάνουμε κι άλλα. Κοιτάξτε λίγο, αυτά εδώ είναι τα παραδοσιακά της Φλόρινας. Είναι τα στανιά που υπήρχαν παλιά και τώρα δεν υπάρχουν. Εντάξει, τι να κάνουμε, οι κοινωνίες εξελίσσονται, δεν υπάρχουν τώρα τα στανιά. Μπορούμε όμως να βρούμε στανιά. Μπορούμε να προμηθευτούμε φθηνά στανιά. Υπάρχουν στον δρόμο πάλι για Θεσσαλονίκη και είναι φθηνά. Μπορούμε να τα πάρουμε και να τα ζωγραφίσουμε με κάτι από Φλόρινα και να τα πουλήσουμε. Το κόστος της αγοράς συν η δουλειά, συν το 20% βγήκε. Τελείωσε, κάπως έτσι. Απλά τα πράγματα. Ανάλογα με το πόσο μπορεί καθεμιά. Και ό,τι θέλει. Κοιτάξτε, εδώ είναι αποξηραμένα. Τελείως φθηνό πράγμα. Αποξηραμένα. Ξεραίνεται το φλαμούρι, ξεραίνεται ένα φύλλο από καρυδιά και από καστανιά και από δεν ξέρω τι. Και τα αποξηραίνουμε και τα κάνουμε καδράκια. Και αυτό που λέτε, καδράκι. Δηλαδή, εσείς νομίζετε ότι θα έρθει ένας απόδημος και θα του κάνει ένα τέτοιο πραγματάκι και που θα θυμίσει την πατρίδα το φλαμούρι του, το έτσι, το πάρω. Θα το παρουσιάσουμε και έτσι. Λοιπόν, και δεν θα το πάρει να έχει από την πατρίδα το άμα γράφει και εδώ πέρα Φλόρινα. Ή άμα γράφει, ξέρω εγώ, το φλαμούρι που βγαίνει, εδώ βγαίνει και κάπου αλλού, ναι. Τέλος πάντων, να γράψουμε και ένα το χωριό του, άμα θέλει και την ώρα του γράφει το χωριό. Δηλαδή, ό,τι θέλουμε μπορούμε να κάνουμε. Δικό μας είναι ότι θέλουμε πάνω. Έτσι δεν είναι πάνω. Γράφει και το μπούφι. Δεν θέλει ακρίτα, μπούφι, ό,τι θέλει. Λοιπόν, εδώ βέβαια είναι πολύ προχωρημένη υπόθεση. Θα θέλαμε πάρα πολύ να κάνουμε και κάτι τέτοιο. Ίσως μελλοντικά, δεν ξέρεις, στα 3,5 χρόνια μπορεί να κάνουμε και κανένα ελαστήρι τέτοιο να μάθουμε να φτιάχνουμε. Κοιτάξτε λίγο εδώ. Αυτό εδώ είναι ένα κουλουράκι. Είναι ένα κουλουράκι που έχω κάνει και το Πάσχα. Αλλά προσέξτε, το έχω διακοσμήσει και με λουλουδάκια. Αυτό είναι διακοσμητικό, δεν τρώγεται. Δηλαδή από πάνω το περνάς με ένα βερνίκι, με μια αντλακόλ και έρχεται αυτό που είναι με κουλούρι που γίνεται και ξέρετε πολύ καλά εσείς και με το αλάτι και το αλεύρι, έτσι. Και μπορεί αυτό να στεγνώσει και να γίνει ένα διακοσμητικό πασχαλινό. Αλλά εδώ προσέξτε τώρα, αυτό έχει να κάνει, θα σας δείξω παρακάτω μια φωτογραφία που βρήκε η Ρίτα, ναι, με τα χριστόψωμα που είναι το χαρακτηριστικό της Φλόρινας. Άρα μπορούμε να το πλασάρουμε και ως χριστόψωμο. Αντί δηλαδή να κάνουμε αυτό το σχήμα της κοτσιδούλας, που είναι το κλασικό που κάνουν όλοι, να κάνουμε χριστόψωμο το οποίο θα το βάλουμε με αντλακόλ, θα το σκλήνουμε και το κάνουμε διακοσμητικό. Έχω και ξέχασα να σας φέρω, κάποια στιγμή όταν θα κάνω την ομάδα, από την Κρήτη παρόμοια τέτοια που τα κρεμάω στον τοίχο μου διακοσμητικά, τα ξέρει η Τζάιλ, ναι.
Λοιπόν, θα σας τα φέρω, σας τα δείξω κι αυτά. Κοιτάξτε λίγο εδώ. Αυτό είναι ένα αυτό που πιάνουμε. Πιάστο. Πιάστο, λέγεται, ναι. Αυτό τώρα εδώ, ρε Αλέκα, δεν μπορεί να γίνει δεκουπάζ με μια φωτογραφία με ένα της Φλόρινας. Και ένα ζωγραφιστή μπορεί. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα. Τι είναι δηλαδή τώρα να πάρουμε απλές ποδιές και απλά τέτοια που πουλάνε στο εμπόριο και είναι πάμφυλα με ένα ευρώ και να κάνουμε πάνω, ναι, και να έχει Φλόρινα πάνω, αλλά να έχει Φλόρινα, να μην έχει αυτό της Ελβετίας το τοπίο. Εμείς αυτά τα βάλαμε για να πάρουμε ιδέες. Αυτό το πράγμα το πιαστράκι μαζί με μια πετσετούλα, ρε παιδιά, σε όλα τα τουριστικά μέσα λέει Κρήτη, λέει Ρέθυμνο, λέει Χανιά, δεν λέει καμία πετσέτα Φλόρινα. Θα μπορούσαμε κάλλιστα κάποιες που και τώρα να κεντήσουν τη λέξη Φλόρινα. Πολύ απλά. Όλα μπορούν να γίνουν. Και όλα είναι αποδεκτά. Εδώ κοιτάξτε. Αυτό εδώ τώρα είναι πάλι πιαστράκι. Που εδώ πάλι Αλέκα θα μπορούσαμε να γράψουμε συνταγές με τοπική, και αυτό ανέφερα τη γευσιγνωσία. Τοπική μαγειρική, δηλαδή το μαγάρα, λόγια, δεν ξέρω τα άλλα. Δηλαδή συνταγές Φλόρινας και να το πάρει ο αγόρι μας και να πει ρε γυναίκα, κάνε ένα μακάρο γιατί το έκανε. Η μάνα μου το έκανε. Δηλαδή κάτι που θα τους ευαισθητοποιήσει, κάτι που θα συναισθηματικά θα τους διεγείρει. Εμείς αυτό δεν θέλουμε. Και τους επισκέπτες, αλλά και ειδικά τους απόδημους, γιατί έρχονται πολύ. Είναι πολύ εύκολο αυτό να γίνει. Νομίζω, ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε εδώ μαζί μας στις Πελαγονίτισες, στο Σύλλογο Πελαγονίτισες, αλλά οι εκδήλωσαν αν το ενδιαφέρον και αυτές να συμμετέχουν, δεν μπόρεσαν να έρθουν. Είναι πολλές που δεν μπόρεσαν σήμερα να έρθουν, ξέρετε. Αλλά είναι οι οποίες ράβουν παραδοσιακές φορεσιές. Θα μπορούσαμε κάλλιστα λοιπόν να κάνουμε κουκλάκια, μικρά, προσέξτε λίγο, κουκλάκια, τα οποία να έχουν να ντυμένα με παραδοσιακές φορεσιές. Πώς τα παλιά τα τσολιαδάκια, που τσολιαδάκια δίναμε. Γιατί εδώ στην Φλόρινα να μην έχουμε. Αυτές οι φορεσιές είναι του εθνικού. Δηλαδή εθνικού, Αγίας Παρασκευής κλπ. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να κάνουμε τη σκοπιά, θα μπορούσαμε να, δηλαδή να ράψουμε φωτεινή, δεν θα μπορούσαμε, θα μπορούσαμε φωτεινή, θα μπορούσες να κάνεις κουκλάκια, έτσι, με ύφασμα όπως τα παλιά χρόνια που παίζαμε, έτσι, μπράβο, διότι πρέπει να σας πω, να, τώρα θα σας δείξω μετά, εδώ είναι ένα πιάτο, το οποίο είναι ζωγραφισμένο, εδώ βεβαίως εδώ θέλει αυτό να ζωγραφιστεί και θέλει να ψηθεί και να κάνει. Είναι λίγο πιο προχωρημένο. Δηλαδή, άμα στα πούμε καλά στα πόδια μας, τότε μπορεί να βάλουμε και το ζουζέλι λίγο στο χορό που είχε. Εντάξει. Αλλά κοιτάξτε, είναι ιδέες πάντως που μπορούν να ζωγραφιστούν και να έχει πάλι με Φλόρινα. Έτσι, σαν ιδέα. Κοιτάξτε λίγο αυτό, αυτή την επόμενη φωτογραφία. Έλα. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Τώρα που πήγαμε στην Ξάνθη, στο συνέδριο, είχαν απ' έξω τέτοιες κουκλίτσες, οι οποίες είναι στην πραγματικότητα δύο πιθαμές, δηλαδή γύρω στα 22 πόσο εκατοστά. Μινιατούρες με τις παραδοσιακές φορεσιές της Θράκης. Δηλαδή όχι μόνο της Ξάνθης, του νομού Ξάνθης, αλλά και της Ροδόπης και του Εύρου, ήταν διάφορες παραδοσιακές φορεσιές. Αυτό το λίγο Ελληνίδων είναι σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε διάφορα τέτοια κουκλάκια, καταλάβατε, δηλαδή να επεκταθούμε και αυτά να τα πάμε και στην περιφέρεια, να τα δει και η περιφέρεια και να τα χρησιμοποιήσουν και σε Κοζάνη, αν κάνουμε τέτοια. Είναι πολύ εύκολο να πουληθούνε. Είναι πολύ εύκολο να πουληθούνε. Δεν υπάρχουνε. Σας το λέω σίγουρα, δεν υπάρχουν σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Και τι είναι. Είναι πολύ απλό. Αρκεί να και φωτογραφίες και αυτά μπορεί το Λίκιο να σας βρει φορεσιές γιατί έχουμε. Εδώ είναι δύο αντικείμενα που είναι αλάτι πιπέρι, είναι τα κλασικά που πάμε και αγοράζουμε και είναι φθηνά. Έτσι. Θα μπορούσε να είναι μια πιπεριά αλάτι και μια ξερκοφράουλα το πιπέρι. Ιδέες τώρα ρίχνουμε. Εδώ είναι το δημοσίευμα από τα Χριστόψωνα στην παλιά Φλόρινα, από τον κύριο Μεκάση. Που συμβολίζουν τα σφάρμακα του Χριστού. Που συμβολίζουν τα σφάρμακα του Χριστού. Λοιπόν, αυτό το ψωμάκι που σας έδειξα, την κοτσιδούλα με το αυγουλάκι, θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει ένα τέτοιο Χριστόψωμο, όπως ακριβώς γινόταν τα παλιά χρόνια. Δηλαδή να επαναφέρουμε το Χριστόψωμο, το οποίο εγώ, να σας πω την αλήθεια, πρώτη φορά το άκουσα, από τον κύριο Μεκάση. Λοιπόν, θα μπορούσε να είναι το Χριστόψωμο, το οποίο θα μπορούσε να είναι όπως είναι τα κεριά του κυρίου Τσούκα, έτσι, που είναι κάτι παλιό, θα μπορούσε να επανέλθει το Χριστόψωμο και να γίνεται διακοσμητικό.
κουφό. Ή να μπορούν να το κολλήσουν στον τοίχο και να γράψουν από πίσω η Φλόρα το Χριστόψωμο. Ε, και μια ιστορία για το Χριστόψωμο. Θα μπορούσε να γίνει. Στην επόμενη φωτογραφία έχουμε τσόχα. Η τσόχα, το ύφασμα, η τσόχα. Η τσόχα είναι πολύ εύκολο να δουλευτεί. Γιατί πάνω στο ύφασμα σχεδιάζεις, το κόβεις και το κολλάς. Ή το ράβεις με μεγάλες βελονιές. Και κάνεις διάφορα αντικείμενα που μπορεί. Εδώ βεβαίως είναι αυτή η φραουλίτσα, τι είναι, αλλά θα μπορούσε να. Είναι πλαστική, γιατί μπορεί να κάνεις πράγματα σαν καλά. Μέσα. Μπορείς να την κάνεις πιο μικρή και ομορφιά. Έτσι. Και πιο μικρή μπορεί να είναι μια πιπεριά. Μπορεί να είναι κάτι. Να είναι. Ένας ντεκόρ σε άλλο. Ακριβώς. Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε τη φαντασία μας. Και ένα τελευταίο. Από όλα τις φωτογραφίες για να μην σας κουράσω, έχω κι άλλα κι άλλα, πολλά κι άλλα, αλλά τώρα δεν χρειάζεται να κουράσω όλο τον κόσμο. Είναι αυτά τα σπιτάκια τα οποία αγοράζουμε, αλλά αυτή είναι αρχιτεκτονική, είναι μια αρχιτεκτονική. Δεν είναι ακριβώς της Φλόρας, είναι βαλκανική αρχιτεκτονική. Αυτό είναι από γειτονική χώρα. Αλλά θα μπορούσαμε κάλλιστα να κάνουμε τέτοιες κατασκευές και γίνονται, παιδιά, γίνονται με γύψο. Που να αποτυπώνουν σε μικρογραφία τα σπίτια της Φλόρας. Μπαίνεις σε ένα σπίτι και αρχίζεις και το δουλεύεις. Είναι λίγο πιο προχωρημένο, αλλά πάντως μπορεί να γίνει σε μέλλοντα χρόνο. Δεν είναι ανάγκη όλα τώρα να πνιγόμαστε. Ας ξεκινήσουμε όμως εμείς από τα πιο απλά που μπορούμε να τα προβάλλουμε κιόλας. Λοιπόν, αυτές ήταν οι φωτογραφίες. Σαν επίλογο θέλω να σας διαβάσω κάτι του Φώτου, ότι ένας λαός που έχει χάσει την παράδοσή του είναι σαν τον άνθρωπο που έχει χάσει το μνημονικό του, είπε ο Φώτης ο Κόντογλου. Οι παραδόσεις ενώνουν την οικογένεια, τους συγγενείς, τους συντοπίτες και συνδέουν τις γενιές. Έτσι, αυτό, γι' αυτό κρατάμε την παράδοση, για να είμαστε ενωμένοι, είναι ο συνδετικός κρίκος η παράδοση. Αυτό είναι πολύ βασικό, γι' αυτό λοιπόν το λόγο, επειδή όλα αυτά συμβαίνουν, αν έχεις κάποιο καλλιτεχνικό ταλέντο και έχεις τη διάθεση όμως και να μάθεις, έλα να κάνουμε το σουβενίρ της περιοχής για να διατηρήσουμε και να προβάλλουμε την παράδοσή μας. Εμείς αυτό το κάλεσμα κάνουμε σαν Λύκειο Ελληνίδων. Σκεφτείτε το. Θέλουμε να είστε μαζί. Υπάρχουν άτομα που ενδιαφέρονται και ξέρω ότι θα ξεκινήσουμε. Όσο πιο πολλές είμαστε, τόσο πιο πολλά αντικείμενα θα παράξουμε και τόσο πιο μεγάλη εξωστρέφεια θα έχουμε.